στο Σμαρίνα. Πολύ ωραία, πραγματικά. Δεν αντιπομονώ. Είμαι πολύ χαρούμενο που ήρθε ο Κωνσταντίνο. Τον έχω δει στην Eurovision. Σέκε, σέκε, σέκε. Τι σέκε με αμόρε. Σταμάτα να μπερδεύει τα τραγούδια. Τι. Δεν το σέκε, δεν φτιάχνει το ρουβά του. Κίνη, κίνη, κίνη. Χορευταράσει. Λοιπόν, σήμερα. Καλά. Θα γίνει χαμό. Και τι θα πιάσω. Εγώ πιστεύω ότι έχει πολλά ψάρια Κύπρο. Κάτσε ρελί θα κάνουμε. Μέσα μόνο. Εννοείται, καλά. Ό,τι υπάρχει στη θάλασσα θα το πιάσουμε και το ξαναφέρουμε. Ναι. Απλά πάμε, πάμε. Πού είναι. My board is yours. Welcome to my world. Γεια σου, Κωνσταντίνε. Ο Κωνσταντίνος, ο Κωνσταντίνος. Γράφω τραγούδια με τώρα, εμπνέομαι από τις σειρές. 21η... Πιάνε και ψάρια και γράφω και τραγούδια. 21 Μαΐου γιορτάζεται. Ναι, το καλύτερο όνομα. Κωνσταντίνος. Είναι επιμονή και υπομονή σημαίνει από το Κώνσταντ, το επίμονο. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Ναι, ανατρίχιασα, παιδιά μου. Ανάμεσα σε δύο Κωνστάδες. Λοιπόν, είστε έτοιμοι για ψάραμα. Σε παρακαλώ πάρα. Τι κάνετε, πρέπει αφού να φύγουμε. Αυτά είναι μας, πάμε, είμαστε... πάμε. Πάμε, 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 πάμε. Έλα. Πάμε. Μπες. Λύνουμε και φεύγουμε, έλα, φεύγουμε. Η Κύπρος έχει αξιοσημείωτη μουσική παράδοση και αρκετές από τις καλύτερες φωνές του πενταγράμμου προέρχονται από το νησί της Αφροδίτης. Ένας από τους πιο σημαντικούς καλλιτέχνες της Κύπρου και της Ελλάδας είναι ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου. Πάμε σήμερα για μια μουσική εκπομπή. Καλή επιτυχία Κύπρος, καλή επιτυχία Ελλάδα. Τι υπέροχη η Κύπρος. Υπέροχη, είναι πατρίδα μου, είδε στο νησί. Αέρα είχαμε, δεν μπορούσαμε να πάμε για ψάρα με θάλασσα. Θάλασσα. Και μας φαίνει σε λίμνη. Κι ήθελες λίμνη και εγώ σου συνδυάσα λίμνη και βουνό. Σε 2.000 υψόμετρο και κοίτα πράσινο, κοίτα τοπίο. Πολύ φύση. Πολύ φύση. Έχει πάρα πολύ φύση. Τα ορεινά της Κύπρου είναι τέτοιο. Oh, όπως τα βλέπεις. Παιδιά, πολλά λέτε. Θέλω να ψαρέψω, δεν κρατιέμαι. Θέλω να μείνω εδώ. Τι δεν καταλαβαίνετε. Έπως. Θα ψαρέψεις την τέχνη τη λίμνη Αρμίνου. Πάμε, πάμε, πάμε. Για πάμε. Τι όμορφο μέρος. Είναι μαγικά εδώ και όπως βλέπεις, κατά πράσινο και είναι όλο, λεκτίνεται χιλιόμετρα η οροσειρά του Τρόοδου αυτή. Και έχει πολλές τέτοιες λίμνες, αλλά αυτή είναι χαρακτηριστική, γνωστή για τα ψάρια. Τα καλά ψάρια. Εδώ τα καλά ψάρια. Θα με μάθετε. Αυτά θέλουμε, λίγο. Τα καλά ψάρια. Ναι, λοιπόν. Να με μάθετε και λίγο, γιατί είμαι λίγο. Έχω να ψαρέψω από όταν ήμουν 7-8 χρονών που πήγαινα με τον πατέρα μου. Σου πιάσω ένα τώρα, να το φέρεις εσύ, Κωνσταντίνε. Σώθηκες. Πάμε. Άντε. Γεια σου, καλό μου ψαράκι. Γεια καλό. Σου, ψαράκι. Bye bye. Ουπ. Εξαφανίζονται σφαίρα, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Ως διαμαγείας, δηλαδή. Ναι. Είναι... Λες και είναι κινηματογραφική ταινία. Ψυχ, φεύγει. Πόπο, Γιάννη, είμαστε πολύ τυχεροί. Γιάννη, πιάνουμε ψάρια παντού όπου και να πάμε. Είμαστε ομάδα σοβαρή. Για να δούμε. Dream team, Κωνσταντίνε. Dream team, έλα, καλό μου ψαράκι. Για έλα. Λοιπόν, α, μεγάλο φαίνεται αυτό. Αυτό είναι από το Γιάννη μεγαλύτερο. Άντε, έτσι. Λοιπόν. Ναι. Έλα, καλό μου ψαράκι, για να σε δούμε. Είναι πολύ μαζιά. Όμορφο. Ένα όμορφο μπας. Λαβράκι είναι αυτό δηλαδή. Ναι. Ωραία. Και ο Γιάννης έπιασε νομίζω. Όχι, δεν έπιασα, έπιασα πριν. Θα πιάσω τώρα. Αυτό που θα πιάσω το φέρει ο Κωνσταντίνος. Εντάξει. Σωστός. Σωστός. Είσαι έτοιμος. Απελευθέρωσε το τώρα. Κοίτα, Κωνσταντίνε, τι ωραίο ψάρι είναι. Θες το πιάσεις, θα δεις. Μπράβο σου. Μπράβο! Κοίτα να δεις. Μάζευε, μάζευε. Βρέις, δεν πιάσε το μεγαλύτερο, ρε Κωνσταντίνε. Πού πάει. Δεν ξέρω, πού το πήγα πάνω. Χορογραφία του κάνω του άνθρωπου. Έλα, έλα, καλά. Παιδιά, ζηλεύω, θα πιάσω και εγώ τώρα. Μην κερφωθείς, γιατί έχει αγγίστε παντού. Θα το ξεπιάσω εγώ. Έλα, έλα. Έλα, έλα. Ελεύθερο το ψαράκι. Και το έπιασες και πολύ καλά κιόλας. Αλήθεια. Λοιπόν. Γεια σου, καλό μου ψαράκι. Κοίτα, κοίτα, κοίτα πώς πάει! Καλά, καλά, τώρα εγώ θα πάω σε ένα καλό σημείο που ανακάλυψα με το μάτι το αετήσιο που έχω. Εγώ το έχω δείξει τα καλά σημεία της Αρμίνου εδώ, να ξέρεις. Ναι, και θα πιάσω ένα πολύ μεγάλο, θα δείτε. Πάντως, άστο να πάει να χαθεί. Θα πάει στην Πάφο αυτός, έτσι πώς πάει.
Δεν σας το έλεγα ότι θα πιάσω, Γιάννη. Δεν σας το έλεγα. Κουκλάκι, ζωγραφιστό για να σε δούμε. Και είναι και μεγαλύτερο. Ναι, καλά, καλά, όλο έτσι λες. Κι άλλο, κι άλλο. Έλα, καλό μου ψαράκι. Α, εμείς έχουμε πάρει το πιο μεγάλο μέχρι τώρα. Νομίζω ότι αυτό είναι το μεγαλύτερο. Είναι το πιο μεγάλο. Ναι, αφού ήρθατε σε μένα δίπλα, λογικό είναι. Το θέμα ξέρεις ποιο είναι. Ότι ήρθα εδώ και έριξα βολή προς τα εκεί που ήμουν πριν. Ακριβώς. Γεια σου, ψαράκι. Γεια σου, ψαράκι. Αντίο. Κοίτα η Κύπρος ψάρια, κοίτα βουνά, θάλασσες, λίμνες. Χαμός, χαμός. Θα πιάσω Λένα τώρα. Κώστα. Έλα, Γιάννη. Θυμάσαι τόσα strike στη θάλασσα ποτέ? Όχι ρε Γιάννη, πραγματικά. Δεν το περίμενα αυτό. Είναι ψυχοθεραπεία εδώ πέρα. Ψάρια βγάζουμε, ψάρια ελευθερώνουμε. Κοίτα θέα. Τακ, τακ. Πάμε, 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 έτσι, τάκ, τάκ, και τυναγματα, τυναγματάκια μικρά, έλα, κοφτά. Έλα, κοφτά, έλα, τυναγματάκια. Έλα, ψαράκι, έλα, έλα. Οι λίμνες πραγματικά είναι ένα διαφορετικό οικοσύστημα, με διαφορετικά ψάρια και είναι εντυπωσιακό γιατί έχουμε, ενώ στο εξωτερικό είναι διάσημα αυτά τα ψαρέματα, έχουμε και εμείς, Ελλάδα και Κύπρο, πάρα πολύ σπουδαία οικοσυστήματα τέτοια. Με διαφορετικά ψάρια και διαφορετικές συγκινήσεις, αξίζει. Κοιτάξτε εδώ ένα όμορφο μπάς. Θα επιστρέψει στη φύση πάλι. Κάνεις και ηλιοθεραπεία ταυτόχρονα. Εννοείται. Γι' αυτό θέλει και προσοχή στον ήλιο, να λέμε και στον κόσμο γενικότερα. Το αντιλιακό πρέπει να είναι απαραίτητο εφόδιο για έναν ψαρά. Ειδικά. Το πιάσε, παιδιά, το πιάσε. Παναγία. Οπ, οπ. Έφυγε, έφυγε, δραπέτευσε από μόνο του. Κοίτα τώρα πώς φεύγει, είναι απίστευτο, ε. Έλα. Κοφτές κινήσεις, κοφτές, κοφτές, κοφτές. Σε μπουλντόζα. Το έχεις, το έχεις, το έχεις. Μπράβο. Όπως το κάνεις τώρα. Α, παρά λίγο, είδες. Το πιάσα! Το πιάσα! Το πιάσα! Ναι! Έλα, κατέβασα. Αυτό, έλα, κατέβασα. Βέτο, βέτο, βέτο. Σιγά, σιγά, σιγά. Κοίτα να δεις. Ποιος είμαι. Μην τραβάς τώρα καθόλου, μην κάνεις τίποτα τώρα. Έλα, ψαράκι. Καλά, εντάξει, μιλάμε και τραγουδιστής και επί Eurovision. Ναι, ναι. Δεν την κέρδισε η Eurovision, απλά έχει πάει πάρα πολύ καλά. Αυτό λέμε τώρα. Ψαράκι, εγώ θα τα ρίξω. Ψαράκι, θα τα πούμε. Θα έρθω όπου θέλει, ένα τέταρτο. Έφυγε. Έφυγε μόνο. Ρε, πού πήγε, ρε. Εδώ ήταν πριν από ένα λεπτό. Γιατί να σου πω κάτι, εσύ έπιασε ψάρι. Ναι. Ο Κώστας εδώ δίπλα. Κώστα, ορίστε. Χριστοφόρου, Αντωνιάδης, 1-0, ε. Εγώ έχω πιάσει ψάρι, εσύ. Κάνετε πολύ μεγάλο λάθος. Και εγώ θα φέρω τώρα ψάρι. Πώς κάνουμε λάθος, αφού θα φέρεις. Κάνουμε λάθος. 1-0 ή δεν είναι 1-0. Δεν έχει τελειώσει η βολή, η ανάκτηση. Έρχομαι. Όσες αναμπουμπούλες και να κάνεις, αγόρι μου. 1-0 σε νικάω σήμερα. 1-0 σε νικάω. Δεν το πιστεύω, δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω, έχεις ιτηθεί. Είσαι... Η τυφή έχεις ιτηθεί κατά κράτος. Ψαράς έχεις γίνει, δεν μπορώ να το πιστέψω. Έπιασα το μικρότερο, ρε παιδιά. Είναι πιο μικρό από το τεχνητό, ρε παιδιά. Ε, τουλάχιστον είναι 1-1. Τι ντροπή. Είναι 1-1. Είναι 1.5. Σωστός. Μα τόσο μικρούλι. Πέτα το μέσα. Ε, βέβαια. Γεια σου, μικρούλι μου. Α, μόνο του φεύγει. Μόνο του, ναι. Είναι, βιάζεται είναι πολύ. Είναι ατίθασα αυτά τα ψάρια. Κωνσταντίνε, θέλω να δεις κάτι. Ναι. Η όλη φιλοσοφία είναι το χτύπημα. Δηλαδή, πώς ένα ψάρι επιτίθεται. Ωραία, και ας μην το πιάσουμε. Δες καλά, μόνο. Ρε φιλόσοφε, ένα λεπτό. Να. Τόση φιλοσοφία, γιατί δεν πιάνει ένα μεγάλο ψάρι και πιάσα εγώ τόσο μεγάλο. Θα σου το αποδείξω αμέσως τώρα. Κοίτα το τεχνητό. Κοίτα το είδες. Κοίτα, 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 κοίτα που παράνε. Κοίτα, 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 κοίτα. Ο στόχος είναι να. Να, ξανά, ξανά. Α, ξανά, κοίτα. Ο στόχος είναι να ζωντανέψουμε το ψεύτικο. Αυτό είναι το ωραίο. Ναι. Και να χτυπάνε τα ψάρια. Έτσι περνάμε ωραία. Το ψεύτικο και να κάνει το. Σαν αληθινό. Αυτό το συνέστημα είναι απίστευτο. Πάντως, αυτό που είπες εσύ και όντως επικροτώ, δηλαδή και επαυξάνω είναι. Ότι έχει ηρεμήσει η ψυχή μου, έχω χαλαρώσει. Μα κοίτα που είμαστε, κοίτα. Έχω, ναι, δηλαδή δεν είναι. Απίστευτη ψυχοθεραπεία αυτό το πράγμα και διασκέδαση. Πραγματικά έχω γυρίσει πολλά μέρη στον κόσμο, αλλά είναι τρομερό το μέρος, είναι, δεν ξέρω. Και σαν και αυτό έχει κι άλλα να ξέρεις εδώ στην Κύπρο. Ναι, 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 ναι. Πόβο, θα ξανάρθω, σίγουρα. Καλά, Γιάννη, είμαι ευτυχισμένος. Πρώτα απ' όλα πιάνω ένα ψάρι το οποίο είναι σπάνιο. Δεν υπάρχει ούτε στην Ελλάδα, υπάρχει σε κάποιες χώρες της Ευρώπης και στην Αμερική. Ένα είναι αυτό. Και δεύτερον, είμαι ήρεμος, μέσα στη φύση, σε μια λιμνούλα στην Κύπρο μακριά, μέσα στο πουθενά και βγάζω ψάρια. Και έχω strike συνέχεια. Εγώ τι να πω, δεν ξέρω. Θα κάτσω εδώ μάλλον.
Τώρα, τώρα. Κράτα, κράτα, κράτα. Θα με πάρει μέσα, θα με πάρει μέσα. Ναι, ναι, ναι. Θα παρασυρθώ. Τεράστιο. Κοίτα, να σου πω κάτι. Αν έχεις 50 τέτοια, τρώει ένας άνθρωπος. Δεν χρειάζεται. Άστο. Άστο. Μισό λεπτό. Απελευθέρωσε και αυτό. Ναι, ναι. Έφυγε. It's a wrap. Η Λεμεσός είναι μια κοσμοπολίτικη πόλη της Κύπρου. Έχοντας δημιουργήσει σπουδαία ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια με τους ουρανοξύστες της και την εντυπωσιακή καινούργια Μαρίνα. Πρώτη φορά που ήρθα στη Μαρίνα Λεμεσού, είχα πάθει σοκ. Πολύ ωραία. Και βραδάκι που έχει τα φωτάκια τα τέλεια. Οποιαδήποτε ώρα της ημέρας έρθει στη Μαρίνα Λεμεσού είναι μαγικά. Και εμένα μου αρέσει περισσότερο μέρα, να ξέρεις, από παρανύχτα. Σου πω ότι εδώ ήταν εγκαταλελειμμένη περιοχή. Δεν υπήρχε. Δεκαετίες ολόκληρες. Το παλιό λιμάνι ήταν εδώ το μικρό, ναι. Το οποίο ήταν ανεκμετάλλευτο. Τώρα έχει γίνει ένα κουκλί. Ξεκινάει η Μαρίνα δηλαδή από εκεί. Είναι πλέον τουριστικό πώς να το πω. Ατραξιόν τέλος πάντων. Λοιπόν, το νέο λιμάνι είναι πολύ πιο κάτω, αλλά η Μαρίνα Λεμεσού εδώ ήταν όλο. Πώς να σου πω, παράγκες. Πώς άλλαξε το σκηνικό. Αγοράστηκε επενδυτές λοιπόν. Και... Επενδυτές, αγοράστηκε αυτό το σημείο και πολύ καλά έκαναν οι άνθρωποι. Γιατί εγώ το έλεγα πάντα ότι αυτό το σημείο είναι μαγικό. Δηλαδή είναι και η θάλασσα ωραία από την αποδομή. Ναι, ναι. Και επειδή το λιμάνι είναι δίπλα στο κάστρο και στην παλιά πόλη, είναι εδώ η Μαρίνα. Είναι ενιαίος ο χώρος, μπορείς να περπατήσεις. Και έχει αναβαθμίσει πάρα πολύ την ποιότητα ζωής της πόλης. Έχει φέρει. Καταρχάς χωράει μέχρι 1000 σκάφη. Τόσο πολλά. Μέχρι 1000 σκάφη, Μαρίνα Λεμεσού. Και βλέπω και πλούτο, αρκετό πλούτο. Κοίτα σκάφος. Ωραίο. Ωραίο, ε. Κοίτα, σαν τα παλιά. Τριήρης δεν είναι αυτή. Ναι, μοιάζει με τριήρης. Ναι, ναι. Αλλά ήθελες και 40 άτομα να κοπηλατούν. Κοίτα διαφορά. Κοίτα το άλλο από εκεί, ας πούμε, το σκάφος. Είναι. Ο πολιτισμός εξελίσσεται και καταλαβαίνεις τη διαφορά. Θες να πάμε να το δεις. Λες να πάρουμε άδεια να πάμε πάνω. Και άδεια δικό μου είναι, ρε. Δικό σου είναι. Εννοείται, ρε. Είναι δικά μου ό,τι βλέπεις εδώ στη Λεμεσό. Δεν το ξέρεις. Ότι είναι μισή Λεμεσός ή του Μισθοφόρου. Όπου λέει μισή Λεμεσός, ανακαλύπτεις ότι είναι ο πάμπλουτος Κρίσος. Ήταν δώρο της Κυπριακής Κυβέρνησης για κάθε συμμετοχή στο Eurovision. Μ' αρέσεις. Αυτός είναι. Καλό. Αυτός είναι. Πάρα πολύ ωραία ιδέα, παρακαλώ. Πάμε να ρωτήσουμε αν μπορούμε να μην πάμε. Πάμε. Χαίρετε. Μπορούμε να κάνουμε μια... έτσι να δούμε. Περάστε. Παρακαλώ. Να βγάλουμε παπούτσια. Να βγάλω και κάλτσα. Όχι, είμαστε εντάξει. Οκ. Παρακαλώ, περάστε. Παρακαλώ, να είστε καλά. Τα παπούτσια θα ξαναβρω εδώ μετά, ε. Ναι, ναι. Ωραίο δεν είναι. Ωραίο. Δεν σου κάνει αυτό το. Είναι Αμερικανιά. Ναι. Κάνουμε τραγούδι και λέει My boat is yours. Welcome if you want. Yeah. Yo. Αλυσίδες και τέτοια. Έτσι. Και... My boat is yours. Και αναψυκτικά και βράδυ. Ωραίος τίτλος, ε. My boat is yours. My boat is yours. Yeah. Πάει τώρα, έχουμε φύγει από αυτό. Είναι λίγο πιο. Πρέπει να πάμε στο trap. Όχι, όχι, δεν μ' άρεσε το trap. Εγώ θέλω αυτό το κλασικό, το παραδοσιακό. Κλασικό hip hop R&B φάση. Έτσι. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά γιατί. Πάμε προς τα κάτω δηλαδή. Θες να δούμε τι γίνεται κάτω. Να δούμε λίγο το... Θες και πιλωτήριο. Ναι, το πιλωτήριο, ναι. Κοίτα εδώ. Εδώ μπορώ να σου... Επειδή είναι δικό μου, μπορώ να σου πω ότι... Κάτσε και εσύ. Εδώ πάμε όπως είναι. Λοιπόν. Φεύγουμε έτσι, κάνουμε αυτό. Να σου πω κάτι. Πειθώ. Μπροστά. Το έχω, ναι, το έχω, Μπροστά. Εγώ αν το έχω αυτό, θα κάναμε μαζί με τον Κώστα μου καθετή, θα πηγαίναμε για λαυράκια. Θα κάναμε διάφορα. Κανόνισε να βάλεις μπροστά και να στουκάρουμε κανένα. Να σκέφτηκες, μάλλον. Να πάμε να πούμε απέναντι. Καταλαβαίνεις ότι τα κόστη από αυτά τα σκάφη είναι λίγο. Κόστη. Ναι, ένα λεπτό, κοίτα να δεις. Αυτό μου αρέσει. Σε πήρα τηλέφωνο. Δεν βγαίνει όμως. Άστο, δεν βγαίνει. Πάτο χαλάσεις. Πάμε. Όχι, ναι, αυτό φοβάμαι να τα κήξω τώρα. Θα χαλάσει το σκάφο μα. Όχι, περίμενε. Θα το κάνω τάχα με το κινητό. Ναι. Παρακαλώ. Έλα, λιμενικό, καλησπέρα. Μπαίνω μέσα στη Μαρίνα Λεμεσού. 202 lat long attitude. Μπαίνω. Τσιμιτσέλη, ναι. Οκ. Μάλιστα, καπετάνια. Έγινε, γεια. Σπίτι κανονικό, Όχι κανονικό σπίτι. Υπερπολιτελέστατο σπίτι. Ναι. Να δω, έχει νερό ή του το κόψανε. Κοίτα. Όχι, ρε, έχει νερά, έχει τα πάντα. Κοίτα εδώ, κοίτα. Α, ωραίο δωματιάκι αυτό.
Κωνσταντίνη, αυτό το σκάφος δεν είναι για ψάρεμα, η εκπομπή είναι για ψάρεμα. Οπότε καλύτερα να τα αφήσουμε. Μου κάνει και λίγο. Δηλαδή είναι λίγο για τα δικά μας. Θέλει ένα ικανοποιημένο. Από 50 μέτρα. Ναι, δεν είμαι ικανοποιημένο. Α, έχει δύο κουρασ γυρόπλη εδώ ανοιχτά στη Λεμεσό. Πάρε ένα τηλέφωνο εδώ, αν μπορούμε. Πάμε, πάμε, πάμε. Λοιπόν, Λεμεσός είναι δημόδες. Θεωρείται ότι είναι ή από τον Έμεσης, εξού και είναι Μεσός, ή από το άλλο που μου κάνει πιο πολύ λογική, εφόσον είναι μέσα στη μέση, ήταν η Αμαθούντα και το Κούριο είναι ανάμεσος. Ανάμεσος και με τις παραφθορές και τα λοιπά με τα χρόνια έγινε Λεμεσός και τα λοιπά. Είναι το μεγαλύτερο λιμάνι της Ανατολικής Μεσογείου. Η Κύπρος έτσι κι αλλιώς είναι ο 10ος στόλος σε νιολόγιο πλοίων και τα λοιπά παγκοσμίως. Προσελκύει πάρα πολλούς τουρίστες. Έχουμε το μεσαιωνικό μας κάστρο εδώ, που ο Ριχάρδος, ο Λεοντόκαρδος, παντρεύτηκε τη Βερεγκάρια της Ναβάρας από την Ισπανία ή Ναβάρα, να ξέρεις. Κωνσταντίνε, με εντυπωσιάζεις. Έχεις ζαλιστεί να παίζει θάλασσα. Εγώ πάθει πλάκα. Είσαι ξεναγός και με... Σε τρελαίνω. Και με ωραίο στυλ, δηλαδή. Σε τρελαίνω. Εν τω μεταξύ, μπορεί από όλα αυτά που λες να μην ισχύει τίποτα, ας πούμε. Όχι, ρε, ισχύουν όλα. Αλλά πειθώ. Λέω μη με τρολάρεις. Κάνε έργο, ρε, Γιάννη. Εννοείται. Σίγουρα ένα από τα γνωστά προϊόντα που παράγει και εξάγει παγκοσμίως στο νησί είναι το γνωστό σε όλους χαλούμι. Έχει προστατευόμενη ονομασία προέλευσης. Πάμε να δούμε πώς φτιάχνεται. Εδώ είναι η κυρία Λούλα. Να, γεια σας. Καλωσορίσετε. Γιάννης Κωνσταντίνος. Χαίρομαι πολύ, καλωσορίσετε. Γεια σας, κυρία Λούλα. Είστε ωραία και πολύ μοναχικά εδώ. Λόγω της δουλειάς μας. Ναι. Μένετε εδώ. Ναι, μένουμε εδώ. Και φτιάχνετε χαλούμι. Ναι. Πόσα χρόνια. Έχει 40 χρόνια που φτιάχνω το χαλούμι. Μπράβο. Από τα 20 μου χρόνια. Μπράβο. 20, ε. Εσείς το ξεκινήσατε ή ήταν και οι γονείς σας. Ήταν και οι γονείς μου. Ω, ωραία. Η μητέρα μου. Είμαστε κτηνοτρόφοι από τη... Μάλιστα, χρόνια. Μάλιστα. Ωραία. Ναι. Από εδώ, από τη Χειροκητία. Όχι, από την Καραβασόν οι γονείς μου. Κοντά πάντως. Ναι. Ναι, ωραία. Φτιάχναμε το χαλούμι, βοήθουν τη μητέρα μου, έμαθα. Όταν επαντρεύτηκα, ο σύζυγος μου ήταν πάλι κτηνοτρόφος. Υπήρξε σύμπραξη δηλαδή, δυνάμε. Μια χαρά. Ναι. Joint venture. Συνέχισε το επάγγελμα. Μπράβο, πολύ καλά κάνεις. Βλέπω πολλές φωτογραφίες με παιδιά και τέτοια. Τι είναι όλες αυτές. Εδώ είναι τα παιδιά μου. Πόσα παιδιά έχετε, κυρία Λούλα? Έχω 7 παιδιά. Μπράβο, μπράβο, να σας αφήσω να το χαίρεστε. Και 14 εγγονάκια. Ζωή να έχουμε. Άρα δηλαδή, ξέρω, το Πάσχα φαντάζομαι ότι πηγαίνει ένας πανικός. Εδώ μέσα μας χωράει όλους. Και για τα επόμενα 300 χρόνια η επιχείρηση θα συνεχίζεται τουλάχιστον. Ναι, ναι. Ωραία. Ναι. Πάμε να μας δείξετε πώς φτιάχνουμε το χαλούμι. Καλό, πάμε. Και πείτε μας τώρα, κυρία Λούλα μας, εδώ πέρα αυτό που βλέπω, τι είναι το χαλούμι είναι αυτό? Ναι, είναι το χαλούμι, ακατέβαστο γίνεται. Αυτό δεν είναι ζεστό τώρα? Λίγο, λίγο ζεστό. Μπορώ να φάω τώρα εγώ από αυτό? Ναι. Αυτό. Ωραία, εδώ. Είναι ζεστό. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Ετοιμάσαι. Όχι, δεν έχω ετοιμάσει εγώ. Λίγο, κυρία Λούλα μου. Πάρα πολύ ωραίο. Από εδώ είναι κατσικίσιο. Κατσικίσιο, ναι. Μόνο, δηλαδή το σωστό χαλούμι είναι από κατσικίσιο γάλα. Ναι. Δεν φτιάχνεται και από πρόβιο, ας πούμε, και τέτοια. Ναι, και το πρόβιο είναι το κατσικίσιο, είναι το γάλα που πρέπει να είναι το χαλούμι. Όχι αγελάδα. Όχι αγελάδα. Όχι αγελάδα. Εσεί τι έχετε? Κατσίκι και πρόβιο. Ωραία, εσεί τι έχετε στη φάρμα σα? Αυτό είναι κατσίκι. Μόνο κατσίκε ή... και πρόβα. Α, έχετε και εγώ πρόβιο δηλαδή. Πρόβιο, μάλιστα. Ναι. Ωραία. Ωραία. Πόσα ζώα έχετε? Έχουμε 300. Πόσα? 300. Να σα πω, αυτό δεν είναι αλμυρό τώρα. Δεν έχετε βάλει την άλμη ακόμα δηλαδή? Αυτό εδώ θα το λιώσω, θα το τσιλίσω. Ναι, να το πατήσετε δηλαδή. Να πατήσουμε, ναι, να όλο το ζουμί. Μάλιστα. Στο καζάνι. Μάλιστα. Τα μέσα μόλι οι πράσινοι γεννήσουν σε 90 βαθμούς, θα πει η αναρή, η μυζήτρα. Ναι, ναι, η αναρή, ωραία. Η αναρή. Και θα τα κόψω μετά κομμάτια μικρά, όσο θέλω τα χαλούμια μου να είναι. Ωραία. Θα βγάλω την αναρή μου πάλι έτσι με στο χαλούμι. Μάλιστα, μάλιστα. Θα τα βάλει ξανά πάλι. Ναι. Ναι. Και θα βάλω τα χαλούμια μου να ψηλούσει σε μία ώρα. Ωραία. Και, ωραία. Το φτιάχνετε εσεί το χαλούμι. Πού το πουλάτε? Εγώ εδώ έρχονται από σπίτια. Α, σε σπίτια. Σε σπίτια. Έρχονται εδώ στο
Τα πουλάω εδώ. Σας έχουν ξεχωριστά, δεν τα δίνετε σε σούπερ μάρκετ ή σε εστιατόρια κτλ. Έρχονται και αγοράζουν από εσάς. Ναι, ναι, μάλιστα. Αγοράζουν από εδώ. Όπως βλέπεις που ήταν το κλειδί οι τουρίστες. Όταν ήρθαμε εδώ ήταν Γερμανοί. Ναι, ναι, και μετά, ναι. Όταν Δανή. Μέχρι να ετοιμαστούμε ήρθαν και από τη Δανία. Δηλαδή. Και μετά Έλληνες, σαν ανέκδοτο είμαστε. κύριε Λούλα, εγώ ξέρω τι θέλω σε λίγο. Θέλω να πάω να δω την παραγωγό του τυριού. Θέλω να δω την Κατσίκα. Ναι. Ναι. Και εσύ θα μου φέρεις τις πέτρες, θα τις βάλουμε πάνω και να φύγει όλο το ζουμί. Ωραία, από πού να βρω πέτρες τώρα εγώ. Πού είναι οι πέτρες. Ένα και νομίζω να τις φέρω. Τώρα θα τις φέρω. Όχι, θα τις φέρω εγώ, αλλά πού είναι. Είμαι έτοιμος να σας φέρω. Φέρτε μου πέτρες να φέρω. Κυρία Λούλα, οι πέτρες είναι από τη χειροκοιτία, δαμέ. Ναι. Δηλαδή. Σταματά τη συζήτηση, θα το βάλουμε πάνω τώρα. Έλα, βάλε, παιδί πόνος. Μου, να κάνω ρωτήσω. Α, εδώ, ωραία. Ναι, δηλαδή, που τον οικισμό, τον. Ναι, ναι, ναι. Από τα σπίτια που χτίζανε πρώτα, αυτές τις πέτρες βάλανε. Θα σου πω για τη χειροκοιτία, πολλά. Όταν πάμε μετά από τον φυσικό θεραπευτή, εντάξει. Ωραία. Αυτές εδώ θα πιούν όλο το ζουμί, να παίζει εδώ μέσα. Ωραία. Για να φύγει η αναρή. Μάλιστα. Μάλιστα. Αναρή, ξέρω, αυτό το έχουν. Είπαμε σαν μυζήθρα. Ναι, μυζήθρα. Ωραίο, ωραίο, ωραίο. Μυζήθρα. Βέβαια, αυτό, είναι αυτό δεν είναι πολυπαχητικό. Όχι, ρε, ίσα ίσα. Είναι το πιο διαιτητικό. Το πιο... Καλά το κατάλαβα. Είδατε πόσα ξέρω. Είναι τη δίαιτα η αναρή. Α, ναι. Το αμφότυρο είναι ουσιαστικά η αναρή. Αμφότυρο που είναι αυτά τη δίαιτα. Ναι, ναι, ναι. Εσύ θε τα άλλα, τα παχητικά, τα ανάποδα. Το αναφρό που είναι πάνω πάνω το όλο το. Να φέρω και άλλη πέτρα. Τώρα πήρα το κολλάει. Θέλουμε κι άλλη πέτρα ή δύο είναι καλές. Κανα τούμπλο να χτίσω κάτι, ό,τι θέλετε. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Εγώ να ξέρεις, πάντα έδινα το δεκάρι. Και εγώ το ίδιο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι, θα πήγαμε για ψάρεμα. Ναι. Ναι, λέω. Τι, πόσες φορές θα το πω. Τι είναι, παιδί μου, έλα. Ήρθες, μ' αγάπησες. Μ' αγάπησες ξαφνικά. Με έχεις αγαπήσει. Θέλω να μου πεις όλα τα κυπριακά νέα. Πες μου. Είναι 10 μερών, δεν ξέρει αυτό. Πες μου τα κυπριακά νέα των 10 τελευταίων μερών. Τι είναι, μωράκι μου. Θα πάμε να δούμε τώρα την διευθύντρια, την υπεύθυνη των κατσικών. Η Θέα. Η Θέα. Λέγεται Θέα. Πάμε να δούμε τη Θεά. Είναι Θεά η Θεά. Για να φωνάξουμε την υπεύθυνη, να μιλήσουμε. Θεά! Έλα! Εσύ μερικού τσομπούλα τι πετάγεσαι, εσένα, αλλά είναι Θεά. Άλλη φωνάξαμε. Πού είσαι! Ζήλεψε τώρα αυτή. Πού πήγε. Θεά! Έλα, έλα, Θεά μου! Έλα, κορίτσι. Α, έρχεται η διευθυντή. Επιτέλους να μας μιλήσει. Έλα. Αυτή η γυναίκα. Πού είσαι, Θεά! Πού είσαι, έλα, κορίτσι μου. Έλα, μωράκια μου. Έλα, έλα. Τι είναι, κορίτσι μου, έλα να σε δούμε. Ντρέπεσαι. Ντράπηκε τις κάμερες η Θεά. Έλα, έλα. Μην είσαι ντροπαλό. Μην είσαι ντροπαλό. Έλα, έλα. Έλα, Θεά. Έλα. Είδες ότι έχει την καμπάνα. Είναι χαρακτηριστικό. Είναι η πρώτη του κοπαδιού. Η οποία υποδέχεται τους τουρίστες. Ναι, ναι. Αυτή εδώ μόλις έρθει ο τουρίστας τον υποδέχεται. Τι είναι, κοριτσάρα μου. Γεια σου. Είσαι καλά. Λυπάμαι που το λέω, αλλά έχεις φάει πολύ κέρατο. Συγγνώμη. Θύμωσε. Το ξέρω, δεν είναι να ακούσω από μένα πρώτη φορά. Θύμωσε. Σκουλαρίκι την πήρε εδώ. Α, έχει σκουλαρίκι, μάλιστα. Γεια σου, κορίτσι μου. Λοιπόν, σε χαιρετούμε. Χαιρετάμε και εσάς. Γεια σας, γεια σας. Αυτό έχει πρασινίσει. Τι έχει αυτό, τι είναι αυτό. Τα φυτέψαμε εδώ πέρα, τι είναι αυτά. Είναι δυόσμις. Δυόσμις. Δεν έχει μέσα, έχει μόνο απ' έξω. Ναι, απ' έξω μόνο. Είναι αυτό που φέρνει η ωραία μυρωδιά στο χαλούμι. Στην Κύπρο το βάζουμε και στα μακαρόνια.
Όχι μόνο στο χαλούμι. Σε όλα τα παλιά όπως. Σε όλα τα παλιά όπως. Κάνουμε και τσάι. Ότι θέλω να σου πω ότι είναι πολύ popular, είναι πολύ δημοφιλές. Αυτό εδώ πέρα για πού είναι, γιατί για πού το ετοιμάσαμε, ποιος το πάει. Αυτό είναι το πακεταρό για την Αγγλία. Έχω έναν πελάτη που είναι αυτή. Αχα, international κυρία. Έρχονται από Αγγλία και μας παίρνουν τα χαλούμια μας. Ναι. Σταμάτα ρε, εξαγωγές θα κάνει. Να σου πω, μπορείς να μείνεις παρουσίαση ηθοποιία, όλα τα πάντα, δεν κάνεις για επιχείρηση. Το έχω καταλάβει αυτό. Εγώ φοβάμαι, εμείς σας πάρουν τη συνταγή και έξω από το Λονδίνο κάνουν ας πούμε ένα κτηνοτροφικό συνεταιρισμό και κάνουν το αγγλικό famous halloumi. Όχι ρε, no, never. Δεν ήταν η Λούλα να το κάνει το halloumi. Σωστά. Έτσι, έτσι. Εκτός να σας πάρουμε τα γραφή και πάτε εκεί πέρα κάπου στο Portsmouth, ξέρω κάπου στο Λονδίνο, στο περίχωρο. Λούλα is coming. Λούλα is coming. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για σήμερα. Και εγώ σας ευχαριστώ. Μάθαμε πολύ ωραία πράγματα για ένα προϊόν το οποίο το καταναλώνουμε πάρα πολύ συχνά τόσα χρόνια και δεν ξέραμε καν την Παρασκευή. Το τρως μόνο του, το βάζει σε πίτες, το βάζει σε σαλάτες, το ψήνει στα κάρβουνα. Είναι, ξέρεις ότι το χαλούμι είναι από τα πολύ λίγα τυριά που δεν λιώνει. Γι' αυτό το λόγο μπορείς να το κάνεις χαρά, δεν λιώνει σε υψηλές θερμοκρασίες. Και είναι πάρα πολύ νόστιμο όταν είναι ψημένο. Τέλεια. Πολύ. Πείτε στον Άγγλο χαιρετίσματα. Άντε, ναι, πάλι παίρνω. Επιστροφή και πάλι στη Λεμεσό για το φαγητό μας, που θα έχει κυπριακό χαρακτήρα. Είμαστε στη Λεμεσό, οπότε θα φτιάξουμε κάτι παραδοσιακό και νόστιμο. Σεφταλιές. Ρώτησα πολλούς. Κάποιοι μου είπανε χοιρινόσκιμας, κάποιοι μου είπανε μισό-μισό με αρνί. Κάποιοι μου είπανε κανέλα, μου είπανε κύμινο. Σίγουρα όμως όλοι συμφώνησαν στο ότι θα πρέπει να βάλουμε μαϊντανό, κρεμμύδι, αλάτι πιπέρι και ελαιόλαδο. Αφού βάλαμε όλα μας τα υλικά, θα το πλάσουμε καλά, το αφήνουμε μισή ωρίτσα περίπου στο ψυγείο για να ανακατευτούν όλα τα αρώματα και είμαστε έτοιμοι να το τυλίξουμε. Σήμερα λοιπόν θα τους έχω εδώ μπροστά μου. Θα μου δίνουν την παραγγελία τους και θα τους έχω τη σεφταλιά. Ό,τι υλικό θελήσουν, τουλάχιστον από αυτά που έχω εδώ μπροστά. Ήρθε η ώρα να προσθέσουμε τη σαλάτα μας ψητό τυρί από την Κύπρο. Χαλούμι. Sorry, δεν άντεξα και τσίπισα λίγο. Είναι πεντανόστιμο τυρί και ψήνεται πάρα πολύ γρήγορα. Τελικά δεν θα φάμε ψάρι, στο είπα και πριν. Κάτι πρωτότυπο για μένα. Ναι. Θα φάμε. Πώς λέγονται αυτά, είπαμε. Σεφταλιά. Καλά, ήρθε σεφταλιά. Να σε έτσι κάτι, περίμενε τώρα γιατί το έχω πορεία. Ναι. Γιατί 5 σίγμα σε μια λέξη.
Γιατί είχε σε φταλιά. Διάλεκτος. Η κυπριακή διάλεκτο διακρίνεται για τα έντονα σύμφωνα τη. Σου που του. Εσεί οι Εξελάδε βάζετε τα μία εκεί που δεν πρέπει. Σωστά. Ναι. Τι, μίλα όμορφα. Τι όχι, με ρώτησα, μου λένε αγκουράκι. Δεν λέγεται αγκουράκι, είναι αγκουράκι και δεν έχουν αγκούρι. Μόνο αγκουράκι εδώ, να ξέρει. Τι είναι, το αγκούρι είναι. Σαν, μιλάμε τώρα σαν το φεγγάρι και φεγγάρι. Τέτοιου στήλου, ας πούμε. Έψαχνα ναι, ναι, ναι. Μπόλια τονίζω, και μου λένε τον... πάνα. Τι μπόλια, τι πάνα. Πάνα. Κοίταξε να δει. Για να λέμε τα πράγματα με το όνομά του. Η κυπριακή διάλεκτο είναι. Πιο σωστά η πιο νόημα. Ακριβώς. Κοντινή στην αρχαία ελληνική. Ακριβώς. Έχει το νόημα των λέξεων, όσο αστείο εισαγωγικά η μία ακούγεται στην Πανελλήνιο. Θα φύγεις από εδώ, θα θες 10 μπάνια. Όπως εγώ τον έχω εντύπωση ότι ό,τι σκυλί υπάρχει στη Λεμεσό, θα με πάρει αν βγεις έξω, από πίσω. Αν βγεις έξω, θα προχωράς και θα βλέπεις, θυμάσαι κάτι βίντεο κλιπ του Μάικλ Τζάκσον, που ήταν από πίσω του ορδές στρατιωτών. Ναι, ναι, ναι. Θα είναι ορδές κοιλιά, γιατί θα μυρίζεις εφταλιά. Το νέο άρωμα, σεφταλιά. Σεφταλιά. Τώρα και στην Κύπρο. Κύριε, και μπορεί να το κάνεις και διαφήμιση. Σεφταλιά, κύριε, έρχεται να... Αυτό θέλω να κάνεις. Μια πάνα, μια μπόλια που θα περνάει από μπροστά. Όχι, όχι, όχι. Κάντε το εσύ και θα το κάνω εγώ. Έλα. Θέλει να σηκώνω ναι, ναι, ναι. Μουσική, αλλά βάλει και εσύ κάνει την εκφώνηση, εντάξει. Σεφταλιά. The new fragrance. By Yannis. Πότε θα το κάνω το πάνω. Καλό, καλό, καλό. Όχι, τέλειο. Αγαπάς πολύ την Κύπρο, ε. Πάρα πολύ. Πολύ. Πάρα πολύ. Καταρχήν, μόνο και μόνο από το. Μα υπάρχει άνθρωπος. Από την ανάγκη την εσωτερική που έχεις για να μάθεις για την ιστορία τα πάντα σε σχέση με αυτό που σε περιβάλλει, σαν νησί. Και πάρα πολλοί συναδελφοί σου που έχουν ξεκινήσει από εδώ, έχουν πάει Αθήνα, έχουν κάνει καριέρα όπως και εσύ, αλλά παραμένουν Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Mm. Εκεί. Εσύ κάνεις βήματα εδώ και προσπαθείς και τραβάς Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Σε ευχαριστώ που το λες. Αυτό κάνω γιατί. Εντάξει. Την αγαπώ πολύ την πατρίδα μου. Δεν νομίζω να υπάρχει άνθρωπος να μην αγαπάει την πατρίδα του. Και οι υπόλοιποι συναδέλφοι μου που είναι στην Ελλάδα, είμαι σίγουρος ότι την αγαπάνε. Απλά εγώ είχα άλλο πλάνο, άλλο όραμα, αν θέλεις. Το κατάφερα. Έβλεπα όταν εξάγεις τέτοιο υλικό καλλιτεχνικό, δηλαδή καλλιτέχνες στο εξωτερικό, τραγουδιστές, όταν λέμε εξωτερικό, στην Ελλάδα. Δεν είναι ναι. Εξωτερικό, αλλά εκτός πατρίδας τους, τέλος πάντων. Ναι. Λοιπόν, με τόσο ταλέντο και στιχουργούς και συνθέτες κτλ. Γιατί να μην υπάρχει αυτό που έχουμε στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, τα νυχτερινά μαγαζιά, τα σχήματα, παραστάσεις, σειρά εμφανίσεων, να αναβαθμιστεί αν θέλεις, γιατί είναι ένα μεγάλο κράτος πλέον η Κύπρος, κοντά στο 1 εκατομμύριο, είναι εξελιγμένο. Το έχει κάνει με εσάς, με μεγάλη επιτυχία, δηλαδή serial, από εκεί το άρχισα να το σκέφτομαι ρε παιδί μου. Τόσα σίδερ γίνονται από την Κύπρο. Σκέψτε ότι εγώ ερχόμουν στην Κύπρο. Πριν ακόμα γίνει το πάντρεμα Ελλάδας-Κύπρου με σίριαλ. Και τότε μου είχε πει ο Κούλης ο Νικολάου, ήθελε να κάνει πράγματα από τότε στην Ελλάδα. Ο Νίκος ο Γαλήνης που είναι εδώ παραγωγός και φίλος. Αλλά δεν υπήρχε μια χαραμάδα για να μπει μέσα κάποια παραγωγή στην Ελλάδα και να κάνει δουλειές. Τότε στην Ελλάδα έπεσαν πάρα πολύ μεταγλωτισμένα. Ναι, ναι, ναι. Ερχόντουσαν κάτι βραζιλιάνικα, τουρκικά. Που ήταν εις βάρος των Ελλήνων ηθοποιών και μάλιστα. Ούτε θέσεις εργασίας. Ούτε θέσεις εργασίας. Αξιόλογες δουλειές έμεναν εκτός. Ο Κούλης το έκανε με τον Ανδρέα. Το έκανε. Έκανε την αρχή. Αυτό που λέμε. Τους έκατσε η τύχη. Ακριβώς. Οπότε προχώρησε το πράγμα και έχει γίνει μια χαρά πάντρεμα. Οπότε υπάρχει άψογη συνεργασία γιατί έχει και Ελλαδίτες. Ακριβώς αυτό. Οπότε είναι ένα πολύ ωραίο πάντρεμα. Μα αυτό προσπαθώ να κάνω κι εγώ τα τελευταία 6 χρόνια και νομίζω ότι ο στόχος έχει επιτευχθεί. Εντάξει, τώρα μόλις τελειώσαμε με την Άννα και ήταν κάτι για μένα πάρα πολύ συγκινητικό γιατί με την Άννα έχω ένα δέσιμο. Το 96 με πήρε από την Κύπρο και με έφερε στην Ελλάδα. Θα συνεχίσει το μαγαζί και θα γίνονται πράγματα και εύχομαι να ακολουθήσουν κι άλλοι το παράδειγμά μας. Πες μου λίγο πριν έρθει το νέφος, πότε ξεκίνησες, πώς ξεκίνησες? Εγώ ξεκίνησα το 1993, όταν ήμουν ακόμα στο σχολείο. Είχα πάει σε μια συναυλία του Θάνου Καλλήρη με τους συμμαθητές μου, σε ένα κλαμπ εδώ στη Λεμεσό. Ο Θάνος Καλλήρης ήταν τότε το pop icon. Ο νέος είναι ωραίος, ο παλιός. Είχε αυτό λοιπόν το τραγούδι. Και το νου σου κύριε Οδηγέ. Και... Όχι, όχι. Βρήκε το τραγούδι αυτό. Διάβασε τη σκέψη μου. Με το Λιβιεράτο το λάμπι. Και καλούσε κάποιον από το κοινό να το πει μαζί του. Σαν σταντανέρε, παιδί μου. Σαν happening στη συναυλία του.
Και είμαι, άλλο που δεν ήθελα εγώ να ξέρω, το ψώνιο τότε. Με έσπρωξαν και οι συμμαθητές μου, ήμασταν μια πολύ δεμένη, αγαπημένη παρέα. Βγαίνω επάνω και περιμένει να ακούσει ένα φάλτσο ή ένα ναι, κάτι, ναι. Να έχει ένα μπέμπι από και ακούει ένα τραγουδιστή έτοιμο. Ναι. Δηλαδή ο νέος, μάγκα. Και ήταν και η Ναταλία Γερμανού. Ήταν ναι, και η Ναταλία μαζί, γιατί τότε ήταν ζευγάρι. Ναι. Λοιπόν, και μου λέει, εσύ είσαι καταπληκτικός. Μάλιστα με καλεί και σε άλλη του συναυλία να το πούμε μαζί. Στο, δηλαδή 2-3-4 εβδομάδες μετά. Για καλή μου τύχη, εκείνη τη στιγμή υπήρχε εκεί ένας, παρακολούθησε το show, ένας ραδιοφωνικός παραγωγός, παύλα ηθοποιός, ο Στράτος ο Κρυσταλάκης, έτσι να το πω και το όνομά του, δεν είναι πλέον μαζί μας, mm-hmm. να είναι καλά εκεί που είναι. Και μου λέει, έλα την άλλη εβδομάδα έχω παράσταση, έλα μόλις τελειώσει η παράσταση, μου ζητάει 10 η ώρα, θέλω να με πήγε η μαμά μου με το αυτοκίνητο. Έτσι. Yeah. Λοιπόν, θέλω να σε γνωρίσω σε κάποιον, γιατί έχεις πολύ ταλέντο. Και με γνωρίζει σε έναν πολύ γνωστό συνθέτη της Κύπρου, τον Αρίστο το Μοσχοβάκη, που είχε το καλύτερο κλαπ της χώρας. Ναι. Λοιπόν, και με ακούει ο Αρίστος, μου λέει, εσύ πιάνεις δουλειά. Και δούλευα, ήμουν σχολείο Δευτέρα Λυκείου και πήγαινα και Παρασκευή Σάββατο τραγουδούσα. Και ήμουνα το νέο αστέρι της πόλης, του νησιού κτλ. Μου έκανε και ένα τραγούδι εδώ και πεζόταν στα ίσα με όλους τους εξελάδους δίσκους κτλ. Πολύ σημαντικό πράγμα για τότε. Ήταν απίστευτο αυτό το πράγμα. Βγαίνει και ο Μιχάλης ο Χατζηγιάννης παράλληλα την ίδια περίοδο εδώ, με τοπικά τραγούδια εδώ, τοπική δισκογραφία κι αυτός. Κάποια στιγμή εγώ το 96, ο Μιχάλης είναι 2 χρόνια πιο μικρός, το 96 πάω και στην Eurovision για πρώτη φορά. Και εκεί. Με ποιο τραγούδι είχε πάει τότε? Λεγόταν μόνο για μας το τραγούδι, δεν έχει ακούσει. Δεν ήταν ούτε τον Κίμι ούτε τον Έλα. Έλα. Τότε τη δεύτερη και τρίτη φορά ήμουν ήδη στην Αθήνα, δισκογραφημένος, ναι, γνωστός. Ναι, 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 ναι. Τα ξέρει όλος ο κόσμος. Ναι. Αυτό το πρώτο δεν το ξέρουν. Το ξέρουν οι fans της Eurovision και να ξέρει ότι είναι το καλύτερο για μένα. Το αγαπημένο ναι. μου. Ήταν η αγαπημένη μου συμμετοχή. Πάω λοιπόν. Βλέπει η Άννα μέσω μιας κοινής φίλης. Και με παίρνει στη συναυλία μαζί της. Η Άννα τότε είχε μόλις βγάλει το κλίμα τροπικό και ετοίμαζε το τραύμα. Καταλαβαίνεις τι γινότανε. Πανικός, και έζησα εκείνες τις στιγμές. Δηλαδή, ήμουν σε ρί με την Άννα 11 χρόνια, από το 1996 με το 2007, σε όλες τις εκφάνσεις και τις φάσεις της καριέρας μου. Δηλαδή, τα 3 πρώτα χρόνια δισκογράφητος, μετά είχα μπει στο Σουάν και δουλεύαμε συνέχεια μαζί της. Δουλέψαμε στα Αστέρια. Μετά με την Κέτη στο Φίβερ. Μετά με το. Μα ήσασταν το πρώτο Γιάννη Πάουερ. Ναι. Είχαμε δέσει κιόλας. Μετά και μόνος μου. Ναι. Όταν συνέχισα σε όλη μου καριέρα, διάγραψα μέχρι και τραγούδι την Έρημη Πόλη, έκανε και ντουέτο στο δίσκο μου, το Ποτέ Μίλες Ποτέ. Γι' αυτό ήθελα να σου ζητήσω συγγνώμη γι' αυτό, γιατί είχα στο μυαλό μου και την εικόνα, επειδή ξέρω αρκετά τραγούδια σου, mm-hmm. Είχα την εντύπωση ότι είναι καθαρά η εκτέλεση. Και συνειδητοποίησα ότι σχεδόν όλα στη σόλο μου καριέρα. Γιατί ναι, του Ζουάν ναι, ήταν ο Θεοφάνος. Ναι, ναι. Είναι δικά σου. Ναι, γράφω τα τραγούδια μου, τα περισσότερα τα γράφω εγώ. Πολύ λίγα από αυτά που τραγούδισα ή που έγιναν επιτυχίες δεν τα έχω πει εγώ. Δηλαδή, το «Και αυτό το βράδυ θα είναι δικό μας», ναι, «Η αγάπη ναι. του καλοκαίρου» δεν είναι δικά μου τραγούδια. Όμως, αν πιάσουμε και τα τελευταία, δηλαδή το «Σε ένα τέταρτο», το «Μπιλι Μπαμπαμ», το «Μπιλι Μπαμπαμ», ας πούμε. Το «Δύσκολα τα πράγματα», το «Μόλις χώρισα», το «Έτσι», το «Μήπως», ναι. όλα αυτά δικά μου. Δηλαδή, μ' αρέσει. Δεν θεωρώ τον εαυτό μου συνθέτη. Το «Μπιλι Μπαμπαμ», γιατί το θεωρείς? Εγώ είμαι τραγουδιστής. Που τυχαίνει να έχω Πρωτίστως. Το προνόμιο. Και εγώ ηθοποιός είμαι που έχω το προνόμιο να παρουσιάζω και μια εκπομπή. Αυτό. Ωραία. Τι θεωρείς τον εαυτό σου πρώτο? Ηθοποιό θέλω να θεωρώ. Ακριβώς αυτό εννοώ. Δεν είπα ότι. Δεν το λέω. Να με θεωρούν εκεί δεν πάλι. Το λέω τύπου σεμνό, ατυφά και τέτοια ναι. και αυτά. Σου λέω ότι άμα με ρωτήσεις τι μετά, σου πω σαφώς τραγουδιστής. Αλλά ναι, μ' αρέσει που έχω και μουσική κατάρτιση και γνώσεις και ταλέντο και μπορώ και γράφω και μουσική. Πες μου λίγο την ιστορία από τον Μπιλι Μπαμπαμ, γιατί εγώ θεωρώ από τα πιο ανεβαστικά τραγούδια. Είναι. Πολύ ανεβαστικό. Είναι ένα χαριτωμένο αυτό τραγούδι. Αυτό έπαιζε να πάει η Eurovision. Ναι. Με την Ελλάδα. Ναι. Ήμουνα στην Αθήνα όλη τη σεζόν του 2019-20 μέχρι και που μας σταμάτησε η καραντίνα στο Βουντού στην Αθήνα. Ναι. Με μεγάλη επιτυχία, τις Πέμπτες. Δεν το πίστευα ούτε εγώ ίδιος, Γιάννη, αυτό που γινόταν. Δηλαδή, ξέρεις ότι πας να κάνεις κάτι και έχεις μια αισιοδοξία ή μπορεί να βλέπεις στους Ιωνούς ότι είναι καλή. Αυτό που συνέβαινε τις Πέμπτες στο Βουντού ήταν απίστευτο. Δηλαδή, 500, 600, 700 άτομα. Δεν το πίστευα κι εγώ και ένιωθα μεγάλη ευλογία για αυτό το πράγμα. Ξέρεις, όταν κάνεις, το ξέρεις και εσύ από τη δουλειά μας, οποιοσδήποτε όταν πετυχαίνει η δουλειά του νιώθει ευγνωμοσύνη κτλ. Είχα λοιπόν την ιδέα να επανενώσω το συγκρότημα και στο πρόγραμμα μου μέσα, δηλαδή. Πόση ώρα ήταν το πρόγραμμα μου, 2,5-3 ώρες. Για 40 λεπτά εμβόλυμα, στο πικ του προγράμματος τέλος πάντων, στην κορύφωση να βγαίνουν τα παιδιά. Ιουάν, ο Φίλιππος, ο Αργύρης, ο Δημήτρης και ο Πάνος. Έσκησε αυτό. Καταπληκτικό. Έβλεπα, δηλαδή,
το τι γινόταν από. Και δεν ήταν μόνο τη ηλικία μα, ή 35, ναι. 30, ήταν και 18, 20, 22 μέσα στο μαγαζί που του άρεσαν τα τραγούδια. Αυτό μου έκανε και. Λέω, πρέπει να βγάλω, εφόσον συνεχίζει κιόλας και πάει η δουλειά πολύ επιτυχημένα, να κάνουμε ένα τραγούδι με τα παιδιά. Ναι. Τι θα κάνουμε με τα παιδιά, ένα χορευτικό τραγούδι να κάνουμε. Και ήμουνα στο στούντιο με τον συνεργάτη μου, τον Νίκο τον Ορφανό, και άκουσα μία λούπα και ένα theme και λέω, όπα, αυτό θα γίνει τραγούδι. Και καλή μου ότι είχε εκείνη τη στιγμή, δούλευα με την Μπέκη Ζήνα τότε στην Κύπρο, ναι. Και παράλληλα στο Βουντού στην Αθήνα. Πέμπτη στο Βουντού, Παρασκευή Σάββατο στην Κύπρο. Γι' αυτό σου λέω να μην μπερδευτεί και ο κόσμος. Με παίρνει λοιπόν η Μπέκη τηλέφωνο εκείνη την ώρα και μου λέει τι είναι αυτό. Μιλάμε και μου λέει τι είναι αυτό που ακούω από πίσω. Περίεργη η Μπέκη, Έχει φοβερό ένστικτο. Φοβερό ένστικτο, δηλαδή απίστευτο. Μου λέει μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που ακούω. Έχω φτιαχτεί ήδη. Τη λέω ετοιμάζω ένα χορευτικό. Μου λέει θα κάνει τεράστια επιτυχία. Τη λέω το ετοιμάζω, το κάνουμε με τα παιδιά. Βγαίνει το τραγούδι και σε ένα μήνα, τρεις εβδομάδες ξεκινάει η καραντίνα. Ήταν το τραγούδι τη καραντίνα. Το τι stories, χιλιάδες stories στα social media με παιδάκια, ναι. Που μέχρι και βρέφη που να τραγουδούν αυτό το τραγούδι, αλλά μέχρι και 80 χρόνων ναι. Ανθρώπους να τους βλέπεις να χορεύουν σαν παιδάκια. Ναι. Ήταν απίστευτο αυτό το πράγμα, έκανε και ραδιοφωνική επιτυχία. Έχει νομίζω περί τα 8 εκατομμύρια views στο YouTube, ναι, δεν ξέρω. Ναι, το είδα αυτό. Λοιπόν, το Billy Bam Bam, σαν... Ήταν μια λούπα που είχα ακούσει, ένα theme και έχτισα πάνω σε αυτό. Ναι, κατάλαβα. Ήταν κάτι που ήταν ήδη έτοιμο αυτό και έγραψα όλο το στίχο και τη μουσική πάνω σε αυτό το πράγμα. Και έβαλες μέσα και τρίφωνος έβαλες μέσα. Ό, έβαλα και τον Αδένο. Έβαλα και τον Ματούλα, έβαλα, έχω βάλει και σε σταλιά, έχω βάλει. Μας έχει στριβίσει τη μύτη, τον άλλο τον έκανες καπνιστό. Ο άλλος δεν παθαίνει τίποτα. Ωραία. Εγώ δεν έχω πάθει τίποτα, επιβεβαιωθείτε, δεν λέγεται. Ναι. Αυτό με τη Στέλλα ήταν τέλειο. Πολύ καλό, πάρα πολύ καλό. Μου λέει, γιατί, πού το βρήκες αυτό που λέει η Στέλλα, πώς το σκέφτηκες, τι λέει. Σας ευχαριστώ. Κύριε μου. Να είστε καλά. Εντάξει. Ναι, παιδιά. Πολύ ωραίο. Συγγνώμη το λέω, αλλά είτε πίτα γύρω, είτε κυπριακή με σεφταλιά. Είναι σταθερές αξίες. Έτσι. Έχω να λερώνεις. Ότι είναι το πιο γρήγορο, πρόχειρο, όχι από ποιότητα πρόχειρο, ανάλογα βέβαια που θα το φας, και ενώ στον φαγητό. Είναι ολόκληρη η ερωτελεστία όμως να το πιάσει. Ναι. Πρέπει λίγο να το προσέξεις παραπάνω. Έχει ταλέντο αυτός, σου λέω. Να μου το θυμηθείς αυτός, μπορεί να γίνει και μαγειράς. Μακάρι, ναι. Όταν μεγαλώσω. Όχι, στην Κύπρο να μεταναστεύσει. Λες. Κανόνισε το, γιατί με τον κύριο Τσιμιτσέλη σεβίτσε θα φτιάχνουμε. Πάγατε καλά. Τσιμιτσέλη σεφταλιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Έχεις και το λεμονάκι που μας αρέσει έτσι, πολύ. Έτσι. Bye bye. Bye, bye, bye. Για πες μου τώρα να μάθω μερικά πράγματα για σένα. Παιδάκι πώς ήσουν, τι παιδί ήσουν. Ζωηρό. Ναι. Χαμογελαστό. Ήμουνα ο ειρηνοποιός και συντηρητικός κρίκος. Ήθελα όλες τις παρέες να είναι αγαπημένες. Ναι. Αυτό το πράγμα. Καλός μαθητής πολύ. Μου άρεσε πολύ το διάβασμα, μου άρεσε η γνώση γενικότερα. Φαίνεται, από την εκπομπή το καταλάβαμε. Είναι ένα από τα πράγματα που τα καταλάβαμε κατευθείαν. Και δεν σταματούσα από τα 3-3,5 μου χρόνια να τραγουδάω. Τραγούδαγα όλη μέρα. Όλη μέρα. Πριν από το τραγούδι, ασχολιόμουν με τα drums, με τις κατσαρόλες της μαμάς, στα 2-2,5 μου χρόνια. Μετά με κέρδισε το τραγούδι, μετά λίγο το πιάνο. Τη έσπασε τα νεύρα τη μάνα σου. Τη είχα σπάσει τα νεύρα, δεν ήθελε κιόλας να γίνω στην αρχή τραγουδιστή η μάνα μου, γιατί ήταν ο πατέρα τραγουδιστή και δεινοπάθησε. Α, ήταν τραγουδιστή ο πατέρα. Και πολύ καλό που σου ξύσει και τραγουδιστή. Α πούμε μια τελευταία ερώτηση. Ιδανικό μέρο διακοπών. Το Αιγαίο. Αιγαίο, Εγώ το αλλάζουμε τίποτα. Εγώ το Ιόνιο. Το αγαπώ το Ιόνιο. Μ' αρέσει πολύ. Τι σ' αρέσει το Αιγαίο, σου πω ότι μ' αρέσει το Ιόνιο. Δεν ξέρω εσύ, Γιάννη. Στο λέω κιτ, μου σηκώνει τη τρίχα δηλαδή. Όταν το βλέπω και το Αιγαίο από το αεροπλάνο, δηλαδή νομίζω ότι από εκεί γεννήθηκε ο κόσμος. Αλήθεια στο λέω, το αγαπώ πάρα πολύ το Αιγαίο. Με συγκινεί όταν μιλάω για το Αιγαίο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιάννη μου, εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι τα καλύτερα. Πάντα, για όλους μας. Η Κύπρος, την ήξερα και τα καλά. Ελπίζω και μέσα από κάποια πλάνα που κάναμε εδώ στην εκπομπή, αν και δεν είναι καθαρά ταξιδιωτική εκπομπή, θα μπορούσαμε να κάνουμε 15 εκπομπές για τη Λεμεσό. Ελπίζω να είδε και ο κόσμος διάφορα πράγματα και να πέρασε καλά όπως πέρασαμε και εμείς καλά. Και τι, εύχομαι τα καλύτερα. Και ευχαριστούμε και πάρα πολύ και για το κάλεσμα
μαζί με την Άννα Βύση που γινόταν να είσαι στο νησί μας μέρα που τραγουδάμε και να μην έρθετε όλοι σας εδώ. Νιώσαμε λες και τραγουδάτε μόνο για το Φύση. Έτσι ακριβώς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολλά φιλιά. Ευχαριστώ. Πού είναι το κείμενο, Κώστα? Πού είναι τα 4-5 μποφόρ που πηγαίναμε δυτικούς, ανατολικούς, βόρειους? Εγώ τα χτυπάω, είναι πώς κάνω στα καρπούζια. Αυτό είναι πολύ καλό. Τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Many words are poorness. καλός. Γάντι. Το κάνω εγώ. Εντάξει. Τώρα ήρθε η σειρά μου να μαγειρέψω. Το πρόγραμμα που παρακολουθήσατε περιείχε τοποθέτηση προϊόντος.